Με απόφαση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, νέος Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζεται ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος διαδέχεται τον μέχρι πρότινος Υφυπουργό Νίκο Νικολόπουλο, ο οποίος υπέβαλε σήμερα το πρωί ευνηδιαστικά την παραίτησή του, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση τα εργασιακά. Ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία του Αντώνη Σαμαρά με τον Υφυπουργό Εργασίας, η οποία έγινε σε αρκετά έντονο ύφος. Μάλιστα, ο κύριος Νικολόπουλος φέρεται να είπε ότι δεν έχει τις αρμοδιότητες που επιθυμεί. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, έγινε γνωστή η παραίτηση του κύριου Νικολόπουλου από τη θέση του Υφυπουργού. Αμέσως μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, με επιστολή που παρέδωσε στον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά, υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ξεκαθαρίζω ότι η μόνη αιτία της παραιτήσεώς μου είναι η προσωπική μου πεποίθηση πως το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης με την Τρόικα και η διόρθωση των σημαντικών στρεβλώσεων στα εργασιακά, συνταξιδοτικά, ασφαλιστικά και προνοιακά ζητήματα θα έπρεπε να έχουν τεθεί εμφατικά στο τραπέζι των συζητήσεων από την αρχή. Εύχομαι να κάνω λάθος. Ωστόσο, επειδή προσωπικά μου είναι αδύνατο να αισθάνομαι ανακόλουθος με τα πιστεύω μου και σε όσα διεκήρυτα ως τομεάρχης εργασίας της Νέας Δημοκρατίας, προτίμησα να αποχωρήσω από την κυβέρνηση, μη θέλοντας να της δημιουργώ εγγενή προβλήματα από την αρχή κιόλας του βίου της. Άπαντες γνωρίζουν πως ουδέποτε αρνήθηκα τις δύσκολες μάχες, αλλά και ουδέποτε έβαλα οποιαδήποτε καρέκλα πάνω από την απαράβατη αρχή μου ότι ο πολιτικός οφείλει να υπηρετεί το εθνικό συμφέρον με οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο κόστος, τολμώντας πάντοτε να έχει το θάρρος της γνώμης του. Αυτό άλλωστε προσπαθώ να κάνω σε όλη την άνω των 20 ετών κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Άπαντες γνωρίζουν επίσης ότι και στον πρόσφατο προεκλογικό αγώνα είχα ως κεντρικό σύνθημα το «Εδώ στα δύσκολα». Το επαναλαμβάνω και σήμερα. Παραμένω στη Νέα Δημοκρατία απλώς στρατιώτης του πατριωτικού μου καθήκοντος και συνεχίζω να στηρίζω την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό εδώ στα δύσκολα. Ευχαριστώ από καρδιάς τα στελέχη του Υπουργείου Εργασίας καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς για τη σύντομη αλλά γόνιμη συνεργασία μας. Μα πάνω απ' όλους τιμώ και ευχαριστώ τον Αντώνη Σαμαρά για την τιμή που μου έκανε να με εντάξει στο κυβερνητικό σχήμα και του εύχομαι να μας κάνει όλους περήφανος. Αυτό θέλω, αυτό περιμένω, σε αυτό ελπίζω, γι' αυτό αγωνίζομαι. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει λογική εξήγηση. Χρόνος για τον κύριο Νικολόπουλο να έχει τσακωθεί με τον Υπουργό του δεν υπήρξε. Η διαπραγμάτευση με την Τρόικα δεν ξεκίνησε ακόμα. Και μόλις χθες έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Τελικά δεν είναι όλοι για τα δύσκολα. Η κυβέρνηση συνεχίζει το έργο της και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος έχει αναλάβει ήδη τα καθήκοντά του. Η διαρροή ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έξαλλος από τη συμπεριφορά επιβεβαιώνεται. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, παιδιά. Αυτό είναι όλο.